Μισή ώρα περίπου για να γίνει δικό σας. Μία αφήστε κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54888 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011-405-404 και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ εγώ για αυτόν τον υπέροχο υπολογιστή στην ουσία τσέπης, γιατί είναι πολύ μικρούλης. 350 GB και κάμερα φυσικά για να μιλάτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, θέλω Δημήτρη μου να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής και με σένα και με τις ερωτήσεις του κοινού, αλλά και φυσικά με τα δικά μας θέματα. Πριν συνεχίσουμε, να πούμε γι' αυτό. Να πούμε γι' αυτό. Ένα κοντινό σε αυτό, παρακαλώ. Συνεχίζεται η κόντρα. Λοιπόν, ήμασταν για δύο Παρασκευοσάββατα Θεσσαλονίκη, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Βεργίνα. Ήταν η παραστάση της Sold Out. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, με αποτέλεσμα να πάρουμε παράταση. Αυτή τη φορά. Για άλλα δύο Παρασκευοσάββατα. Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Α, θα μείνετε εκεί, δεν θα ξανάβετε Αθήνα. Μας αρέσει η Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν έχετε κι άλλο. Μας αρέσει και τη γουστάρουμε πολύ. Ναι. Οπότε 9, 10 του μηνός και 16-17 Μαρτίου θα είμαστε στο καζίνο. Βλέπουμε και εδώ πέρα κάποια πλάνα. Παίρνω λίγο τη δουλειά, δεν πειράζει. Εδώ πέρα είναι η αρχή που κάνουμε, που λέω κάποια hip hop κομμάτια. Που μπορώ να σου πω ότι αυτά με δυσκόλυψαν πιο πολύ από όλα τα κομμάτια που λέω. Ναι. Γιατί έχουν πάρα πολλούς στίχους. Ναι, και είναι και γρήγορο. Τα συγκροτήματα που λένε τέτοια κομμάτια, π.χ. Σταβέντο και διάφοροι άλλοι, είναι δύο. Έχει σωστό. Ναι. Οπότε, σου βοηθάει ένα τον άλλον. Οπότε εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λέω ένα κατεβατό λόγια ολομόναχος. Γιατί άμα δεν πάρεις και τη σωστή ανάσα εκεί πέρα που πρέπει, τα έχει χάσει και. Μάλιστα. Άμως. Τώρα έχω και ένα περίεργο. Λόγω, δεν είναι στην πέφτω, αλήθεια σου λέω. Σε φαντάζομαι με τζιν, παντελόνι, χαμηλοκάβαλα. Φοράω. Για λέγε. Φοράω. Οι rappers δεν φοράνε μπλούζα από πάνω και είναι λίγο γυαλιστερή γιατί έχουν δρώσει και από το κόμμα. Γυαλιστερή. Είστε λίγο επειδή έχετε δρώσει. Έχουν δρώσει από το. Γιατί φορά παιδί μου που κάμισο και φανέλα από μέσα. Γιατί είναι η αρχή. Α, μετά τα βγάζει. Θα τρελαθώ, πε μου, ναι, και γίνεται ένα στριπτίζ, αλλά δεν τα βγάζω τελείω. Τι εννοεί. Όχι, δεν τα βγάζουμε. Δεν βγαίνω εγώ και κάνω ένα τέτοιο ξεπαθλάκι που βγάζει τα παντελόνια. Λοιπόν, μπράβο, Δημήτρη. Να πούμε ότι είμαστε μαζί με Μέμο Μπεχνή, Τζένι Μπότσι, Στεργία Μιχαήλου και Χριστίνα Απομόνη. Μάλιστα. Τα κείμενα και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του Πάνου του Αμαραντίδη. Και η ενορχήστρωση είναι του Κωνσταντίνου του Μπαγιάτη. Υπέροχα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ εγώ. Αφού ξεκίνησε το τραγούδι, θα πήγαινε Eurovision. Καταρχά δεν μου αρέσει καθόλου Eurovision. Δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ένα πανηγυράκι είναι Eurovision, δηλαδή δεν είναι. Ναι. Ναι. Πανηγυράκι. Εντάξει, σου αρέσει άμα την αγαπάτε πολύ. Δεν ξέρω, παιδί μου, στη ζωή σου να μαζέψει φίλου στο σπίτι και να κάνει. Να το κάνω με την καμία. Με την καμία. Δεν σου αρέσει τίποτα. Δεν άκουσε καθόλου τα τραγούδια αυτά που παίζουν τώρα τα κοινά. Ειδικά φέτος δεν έχω ακούσει τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω όμως κάποιος άλλος όχι άκουσε κάτι, διάβασε και αναφέρομαι στον Χρήστο Δάντη, παιδιά.